και έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια από τη μέρα που ήρθε ο Τζόι Ντόρ στον Ολυμπιακό πόσο βοηθάει ειδικά στην άμυνα του Ερυθρόλευκου ο Αμερικανός. Σπανούλης παίρνει την εσωτερική και με ταμπλό σκοράρει. Ο αρχικός στόχος ήταν να αποστάρει ο Σάτο το Σπανούλη, κάτι που κάνει πολύ συχνά ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Πρίντεζης επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση που έχει φέτος και την εξαιρετική βελτίωση που έχει από μακριά. Το έχουμε ξαναπεί ότι φέτος... Και ευνηδιασμός του Ολυμπιακού με το Σπανούλη να περνάει την άμυνα και να σκοράρει. 9-3 είναι εύκολο για μια ομάδα όταν πάρει το μακρινό ριμπάουντ και έχει γρήγορους παίκτες. Βοήθεια. Τώρα αποστάρει ο Ολυμπιακός με τον Πρίντεζη και τον Καϊμακούδη. Πάσα έξω, Παπα-Νικολάου. Για τον Μάτζαρη που δοκιμάζει σου τριών πόντων καθώς έλυγε ο χρόνος. Είδε το ρολόι ότι έγραφε 2 δευτερόλεπτα. Σπανούλης στη γωνία, η πάσα στην αδύνατη πλευρά για τον Πρίντεζη που γυρνάει και πολύ όμορφα με το ένα χέρι σκοράρει για το 14-8. Πολύ φορμαρισμένος. Εδώ το καλάθι που χάσαμε. Το καλάθι του Γιώργου Πρίντεζη. Διασκευή του λάθος για το 16. Τώρα. Κλέβει ο Κέσελ. Πρίντεζης Ντόρση στον ευνηδιασμό. Το κάρφωμα. Εδώ βγάζει μια πανέμορφη φάση ο Ολυμπιακός μετά το κλέψιμο και τη σωστή πάσα σε χώρο και χρόνο του Πρίντεζη για τον Ντόρση. Ξανά η προηγούμενη φάση και το κάρφωμα του Ντόρση. Αστόχησε ο Μπατίστ, νέος ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Ντόρση και πάλι στην άλλη πλευρά του γηπέδου τιμωρεί όλες τις κακές επιστροφές των Πρασίνων μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός επαναφέρει για επίθεση 24 δευτερολέπτων τελική γραμμή. Άμυνα ζώνης από τον Παναθηναϊκό. Κέσελ χωρίς αντίπαλο την τιμωρεί για το 26-16 και για την πρώτη διψήφια διαφορά στον αγώνα υπέρ του Ολυμπιακού. 16 το προβάδισμα του Ολυμπιακού 8,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Λούκας για τον Άντιτς. Έισι Λό με τον Λόγκαν. Το σκριν του Χάιμς, Λό από την κορφή της ρακέτας για 2, 29-16, ανεβάζει κι άλλο την διαφορά Ολυμπιακός. Και πάλι από μακρινό rebound δημιουργήθηκαν αυτές οι προϋποθέσεις. Λούκας πίσω από το σκριν του Χάιμς, Άντιτς από το πλάι και από πολύ μακριά, δοκιμάζει για 3, ο Σκοπιανός βρίσκει στόχο, Ολυμπιακός σουτάρει με πάρα πολύ μεγάλα. Πάνω στο Μπατίστ βλέποντας ότι ο Χάιμς ήταν μπροστά, έπαιζε άμυνα 4-4, αλλά ο Άντιτς φτάνει στην αδύνατη πλευρά, έκλειψε την μπάλα. Αντίθετα με το 4-8 τρίποντα του Ολυμπιακού, 2-8 για τον Παναθηναϊκό. Ο Καϊμακόβλου ήταν ο τελευταίος πράσινος που αστόχησε. Ενώ ο Χάινς από την κορφή της ρακέτας βρίσκει στόχο τώρα και ανεβάζει την διαφορά στο συν 16. Μάτσαρης για τους Ερυθρόλευκους. Περνάει εύκολα από την πίεση του Διαμαντίδη και δίνει στον Μπρίτζεζ αυτός για το Σπανούλη. Σπανούλης με τον Λόγκαν, ανεβαίνει ο Ντόρση και του δίνει screen. Μετά τις αλλαγές ο Μπατίστ πάνω τον Ντόρση κόβει στο καλάθι του Παναθηναϊκού, βγάζει έξω για τον Κετσεβίτσιους και ο Λιθουανός μεσού τριών πόντων ανεβάζει την διαφορά στους 16. Έχει προηγηθεί και με 17 ο Ολυμπιακός, 35-18 νωρίτερα. Τώρα το σκορ γίνεται 40-24. Πολύ καλή δημιουργία. Αν δεν κάνω λάθος, στον Πρίτη, στον Παπα-Νικολάου να πετύχει ένα ελεύθερο τρίποντο. 40-26 είδαμε στη συνέχεια και την ωραία προσπίση του Σάτο για το εύκολο καλάθι του Μπατίστ στη συνέχεια. Πρίντεζης από τη γωνία σε σου τριών πόντων και ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τα πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά του για παιχνίδι ντέρμπι. Έχει τώρα 6-12 τρίποντα. Μάντζαρης για τον Ντόρση. Σπανούλης παίρνει σκριν από τον Ντόρση. Σπανούλης για τον Μάντζαρη, αυτός για τον Πρίντεζη που προσποιείται. Μάντζαρης σε σου τριών πόντων είναι εύστοχος. Είπαμε ότι ρισκάρει το δικό του ελεύθερο σου το Παναθηναϊκός. Ο Μάντζαρης έχει βάλει 2 τρίποντα σήμερα. Ένα στο πρώτο ημίχρονο στο ξεκίνημα του σκοράρει. Ο Παπα-Νικολάου για το Σπανούλη που περιμένει και τους υπόλοιπους. Σε οργανωμένη επίθεση ο Ολυμπιακός. Σπανούλης, Πρίντεζης από τα 6.75 για 3. 2-2 τρίποντα για τον Ολυμπιακό που ξυπνάει γιατί δεν είχε καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει στους 4 ανεβάζει την διαφορά στα σύν 10. Για την τρίτη περίοδο Σπανούλης, Μάτζαρης, Πρίντεζης με τον Μπατίστ μετά τις περιστροφές του Παναθηναϊκού. Μάτζαρης και πάλι για 3 και πάλι εύστοχος. Το ρίσκο δεν αποδίδει, το πληρώνει το ρίσκο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που αφήνει ένα μέτρο παραπάνω στον Μάτζαρη. Ο Μάτζαρης που οργανώνει τώρα την επίθεση του Ολυμπιακού. Άντιτς αφήνει για το Σπανούλη. Το κυνηγάει ο Λόγκαν. Μάντζαρης
σε σουτ για δύο πόντους είναι εύστοχο και αυτό. Όταν έχεις αυτοπεποίθηση, όταν έχεις ψυχολογία για να επιτυχθεί στο περιόδου, Λο βλέπει το ρολόι, πάει σε διείσδυση, αλλάζει χέρι και σκοράρει. Μια δύσκολη αλλά και εξίσου όμορφη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό, που στο τέλος της τρίτης περιόδου ανεβάζει και πάλι τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της. Είχε προηγηθεί δύο φορές. Άντε τη χέρι-χέρι αφήνει για τον Σλούκα. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Σκοπιανός διστάζει για τρεις και δίνει στη γωνία στον Σλούκα που έχει μείνει με τον Τσατσαρή. Σλούκας πάει σε διείσδυση. Χάινς στο τέλος του χρόνου σε σουτ δύο πόντων. Σλούκα που έχει γίνει φρέσκος στην τελευταία περίοδο. Δεν έπαιξε πολύ στις πρώτες τρεις περιόδους. Άντιτς παίζει ένα εναντίον ενός με τον Τσατσαρή. Υπερβάλλει αστοχή, αλλά ο Κέσελ με πολλή ενέργεια σήμερα. Είπαμε ότι και η δική του ψυχολογία έχει αλλάξει. Πήρε χρόνο συμμετοχή στα τελευταία δύο παιχνίδια, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και είναι πολύ πιο βελτιωμένο από ό,τι τον είχαμε δει από το ξεκίνημα τη σεζόν. Με το αριστερό, εύκολα με το κούκο που Γιούκας τον νίκησε. Χάινς κλείνεται, ο Λό με συγχωρείτε, κλείνεται, αλλά βρίσκει πάσα στον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός απαντάει πολύ γρήγορα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Λό υψώνει για τον Ντόρση που θα καρφώσει μια πανέμορφη φάση από τον Ολυμπιακό. Προσπάθησαν να πιέσουν, να κάνουν μια παγίδα. Ρίσκαναν και πάλι με ένα κλέψιμο. Εδώ υπήρχε χρόνο. Ο Περπέρογλου όμως ενθουσιασμένος από την προηγούμενη προσπάθεια που ευστόχησε, πήρε το ρίσκο μιας τόσο γρήγορης επίθεσης. Και τώρα ο Παναθηναϊκός τιμωρείται με το καλάθι του Πανούλης. Πανούλης και Σλούκας, οι τρεις περιφερειακοί του Ολυμπιακού. Άντιτς και Ντόρση στη γραμμή των ψηλών. Ο Σπανούλης βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Ο Καλάθης είναι στο μαρκάρισμά του. Σπανούλης με τον Καλάθη. Σπανούλης θα δώσει στον Άντιτς χωρίς άμυνα αυτός για τρεις. Ο Σκοπιανός πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο σε κρίσιμο σημείο και αυτός όπως και το Καλάθη νωρίτερα του Γκετσεβίτσους για τον Ολυμπιακό που έβλεπε να επιστρέφει απειλητικά στο μάτσο ο Παναθηναϊκός και πλησιάσει στους 5 πόντους εδώ και στη λήξη του χρόνου μάλιστα όταν σούταρε με ένα δευτερόλεπτο 3-2. Ένα, στο ένα δευτερόλεπτο σουτάρι ο Άντιτς ευστοχή για το 73-65-69-33 το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο που άλλαξε το σκηνικό. Ο Ολυμπιακός κρατάει το προβάδισμα του αρκεί και νίκη με έναν πόντο. Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη σήμερα. Δεν γίνεται φάουλ, 5 δευτερόλεπτα δεν το κάνει ο Χάινς, πάει προς τα μέσα ο Διαμαντίδης. Μπατίστ ξέρει ότι θέλει τρίποντο, από τη γωνία θα το επιχειρήσει και θα ευστοχήσει. Να μας δώσει άλλο ένα replay. Ναι, πατάει καθαρά τη γραμμή.